βγει, θα πιει και θα περάσει καλά με τι φίλε και τέτοια. Ναι, πάντα μου αρέσει. Συνέπειε μια στιγμή αδρυμάδα, μια στιγμή αδρυναλίνη. Θεωρούσα πω ήμουν ο καλύτερο βιβλίο που πάει στον πλανήτη. Σε μια στροφή η οποία ναι, είχε μεν μια λάθος κλίση αριστερή, ενώ πάνω να ήταν δεξιά. Ακραίο περιστατικό, τι να προθυμηθώ, είναι πολλά. Παντού ανθρώπινα μέλη, δεν ξέραμε πώς και τι να κάνουμε, πώς να αντιδράσουμε, πού να ξεκινήσουμε, πού να πιάσουμε. Ο λόγος που ήταν να γίνω διασώστης ήταν ότι θεωρώ ότι χρωστάω στους ανθρώπους που με σώσουν εμένα. Αυτό που βλέπετε για μούρι, μαζί με τα δόντια, είναι πάνω από 15.000, που είναι fix, δεν βγαίνουν. Αυτά, δηλαδή μούρι από τιτάνιο είναι fix, ό,τι κόπηκε με γεια, δεν βγαίνει κάτι. Η Ελλάδα κατέχει το θλιβερό προνόμιο να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των ευρωπαϊκών χωρών αναφορικά με τον αριθμό των θυμάτων που χάνουν τη ζωή τους στην άσφαλτο. Σύμφωνα με στοιχεία της Ελλάς και της Ελστάτ, από το 2000 έως το 2015 είχαμε 23.000 περίπου νεκρούς από τροχαία ατυχήματα και 33.000 περίπου βαριά τραυματίες ανίκανους να εργαστούν. Αυτό που θέλω να πω είναι σε αυτά τα παιδιά τα οποία θεωρούν πως και αυτοί όπως εγώ θεωρούσα στην εφηβική μου ηλικία ότι είναι αποκλείεται σε μένα να τύχει. Όχι, θα σου τύχει. Έπιασε ένα ωραίο λάστιχο αριστερό, περιθώριο αντίδρασης μηδαμινά. Θυμάμαι ακόμα την εικόνα να ανοίγει το ασθενοφόρο και να βλέπω στο βάθος τη μητέρα μου και τον πατέρα μου. Χρωστάω τη ζωή μου στους ανθρώπους που πρώτα απ' όλα με είδαν κάτι πτώση μου και καλέσανε το 166 και είχαν την ψυχραιμία του να δώσουν σωστά τα στοιχεία στην γρήγορη προσέλευση του ασθενοφόρου, στο ότι οι άνθρωποι πραγματικά με πήγαν πάρα πολύ γρήγορα στο νοσοκομείο που είχαν έρθει και σίγουρα στο ιατρικό team και στους νοσηλευτές που βρίσκονταν και κινηθήκαν απίστευτα γρήγορα. Αρκετά χιλιόμετρα, αρκετό αλκοόλ, κάπου χάζευα, με μπέρδεψαν λίγο τα φώτα και πήγα πάνω σε μια σιδερένια κολόνα. Είχαμε ένα θανατηφόρο τροχαίο στην οικογένειά μου. Στις 20 Φεβρουαρίου του 2003 σκοτώθηκε ο μπαμπάς μου σε τροχαίο δυστύχημα, πλάγια με τοπική σύγκρουση με κάποια ενταλίκα. Περίοδο στην οποία βρισκόμασταν σε τρυφερή ηλικία και εγώ και περισσότερο ο αδελφός μου ήταν 15 ετών, εγώ ήμουν 21. Και έχει αυτό το δυνηρό αποτέλεσμα. Αν μια στο εκατομμύριο μπορούσε να μας βλέπει, δεν θα ήθελε να είναι αυτός ο χαμός του αιτία για να καταστραφούμε εμείς. Πηγαίνουμε με συνάδελφο, βαρύ τραυματισμό, τροχαίο μηχανάκι. Φτάνουμε στο σημείο, έχει χτυπήσει μοιραία αρτηρία, κατακλυσμία, αιμορραγία, ταμπονάρουμε, γρήγορη μεταφορά, χρόνος από διαδίβαση μέχρι πίσω στο νοσοκομείο στα 10 λεπτά. Φτάνουμε, μπαίνουμε στα TEPS. Στο χειρουργικό έχουμε δώσει αναμονή, να περιμένει το χειρουργικό team, το ιατρικό team να είναι έτοιμο. Με τον μπαίνω μέσα η νοσηλεύτρια της βάρδιας. Παιδιά, αυτός είχε ξαναπέσει πριν από 1-2 ώρες, είχε κάτι αμοιχές, τον έραψα και τον έστειλα στο σπίτι του. Μετά, από 2 ώρες το ξαναπάω εγώ πια και μετά από μισή ώρα έχει επιβιώσει. Οι υπηρεσίες που εμπλέκονται στη διαχείριση των τροχαίων συμβάντων, η τροχαία, το ΕΚΑΒ και η πυροσβεστική, έρχονται καθημερινά αντιμέτωπες με φρικτές εικόνες. Πήραμε την κλίση σαν τροχαίο στην Εθνική Οδό. Ξεκινήσαμε εγώ, ο συνάδελφος και οι γιατρόδες. Ξαφνικά φτάνω σε ένα μέρος στο οποίο δεν βλέπω πουθενά ανθρώπους παρά μόνο σε τρίμια. Ένα αμάξι τούμπα στα 150 μέτρα, άλλο ένα αμάξι ο ουρανός είχε μπει μέσα, παντού ανθρώπινα μέλη. Δεν ξέραμε πώς και τι να κάνουμε, πώς να αντιδράσουμε, πού να ξεκινήσουμε, πού να πιάσουμε. Και βλέπω ένα παπουτσάκι, μικρό, παιδιού, μέλη μικρά, ανθρώπινα. Ήτανε οι στιγμές πάρα πολύ δύσκολες.
Θέλαμε να συγκεντρωθούμε με τον γιατρό, με τον συναδέλφο μου, πώς να ξεκινήσουμε και τι να κάνουμε. 7 άτομα, τα 4 μέσα στο αμάξι, τα 3 διαμελισμένα. Έκαναν προσπάθειες και εγκλωβιστική για τον επιγκλωβισμό. Φυσικά δεν υπήρχε ίχνος ζωής σε κανένα από αυτά. Παραλάβαμε, πήγαμε στο νοσοκομείο και μετά καθόμουν απλά και σκεφτόμουν τι ακριβώς είδα. Ήταν εικόνες που πιστεύω ότι μόνο σε εκρήξεις μπορείς να δεις. Και όλα αυτά γιατί η BMW ήταν φτιαγμένη, γιατί η BMW είναι γρήγορη, γιατί η BMW σε κάνει να νιώθεις και έχεις το καλύτερο αμάξι και να δίνεις ταχύτητα, ώστε να μην καταλαβαίνεις ότι έχεις μέσα ένα παιδί, το παιδί σου, και μαζί με το παιδί σου, τη γυναίκα σου, να παίρνεις καλά τα σκάτωμα. Ουσίας δεν είναι ατύχημα. Είναι τροχές συμβάνων. Ατύχημα θα ήταν αν οφειλόταν σε τυχαίο γεγονός. Αποκλειστικά τα τροχαία συμβάντα οφείλονται σε ανθρώπινο λάθος. Υπάρχουν πολλά ανθρώπινα λάθη που μπορούν να επισέρχονται σαν μεταβλητές στην έκβαση ενός συμβάντος, γι' αυτό και λέγεται συμβάν. Θεωρούσα πως ήμουν ο καλύτερος οδηγός που πάει στον πλανήτη. Θεωρούσα ότι είχα το πιο καλό αυτοκίνητο που πάει στον πλανήτη. Πιο καλά συντηρημένο αυτοκίνητο που υπάρχει στον πλανήτη. Όλα αυτά καλά είμαι στο μυαλό μου. Δυστυχώς ο μουσικής έχει διαφορετική άποψη πάνω σε αυτά. Η σπουδαιότητα της ζώνης, όσο και αν ακουστεί κοινότυπο, είναι ότι μας δένει με τη ζωή. Όλα τα αυτοκίνητα πλέον είναι φωδιασμένα με ζώνες και στα μπροστινά και στα πίσω καθίσματα. Και η κίνηση που κουμπώνει μια ζώνη μας δένει με τη ζωή. Υπάρχουν περιπτώσεις που τροχαία ατυχήματα, εάν είχε γίνει αυτή η κίνηση να κουμπώσει μια ζώνη, δεν θα είχαν στοιχήσει ανθρώπινες ζωές. Τα αυτοκίνητα είναι σχεδιασμένα να απορροφούν τη σύγκρουση και ο συνοδηγός επιβαίνοντας μέσα με τη ζώνη δεν παθαίνουν τίποτα. Αν όμως δεν φοράμε τη ζώνη, τα αυτοκίνητα είτε με τους αερόσακους είτε χωρίς αερόσακους είναι δυστυχώς σαν λεμιτόμο. Μας έχουν δώσει το σήμα, μας έχουν πει ότι υπάρχουν 2 εμπλεκόμενοι στο σημείο. Δεν γνωρίζουμε κάτι για κατάσταση. Ο ένας πιθανόν βαριά. Φτάνουμε στο σημείο, βλέπουμε ένα παιδί, λίγο αίμα πίσω από το κεφάλι. Ένα παιδί βαριά τραυματισμένο στα 2 τα άκρα, πολλαπλά κατάγματα ανοιχτά. Και ακριβώς δίπλα ήταν η μητέρα. Η μητέρα, η οποία φαντάζεται αυτό το οποίο δεν μπορώ να της πω και το οποίο το βλέπω και το έχω καταλάβει, ότι το παιδί της δεν βρίσκεται πια ανάμεσά μας, αλλά παρόλα αυτά ελπίζει σε ένα θαύμα. Για τη μάνα αυτό το πράγμα που έζησε, εντάξει, δεν περιγράφεται, δεν θα ήθελα να το φανταστώ. Για μένα δεν θα ήθελα να το ζήσει κανένας από τους ανθρώπους. Έχει τύχει να πάω σε τροχεία που ήταν παιδιά λυκείου. Ναι, μεν παιδιά, ολόκληροι άντρες ή γυναίκες, αλλά είναι πάλι παιδιά. Δυστυχώς φέρνω τον εαυτό μου στη θέση των γονέων. Και όσο και να θέλω να μείνω απαθής, ναι, μεν κάνω το καθήκον μου, αλλά εσωτερικά πονάω. Πονάω διότι αυτό που βλέπω εμένα με τρομάζει, με φοβίζει, διότι σκέφτομαι. Είναι δυνατόν να το πάθει αυτό το δικό μου το παιδί? Είναι από τους χειρότερους εφιάλτες που μπορεί να έχω στην υπηρεσία. Ήμουν 2,5 μήνες στο νοσοκομείο. 21 μέρες εντατική. Πρώτα 4-24 ώρα ήμουν κάτω από 50% να ζήσω. Δηλαδή βγήκαν στους δικούς μου, είχα τη Χαλκίδα, μετά που πήγανε στην Αθήνα στο 251 της αεροπορίας. Εκεί βρήκαμε εντατική, δεν υπήρχε αλλού. 3 μέρες καταστολή, μια εβδομάδα βλέπω παρεστήσεις από τη μορφήνη,
Είμαι ξύπνιος, μου έρχονται οι δικοί μου, με βλέπουν, με ρωτάνε, τους απαντάω. Όσο μπορώ, γιατί είχα τραχιοστομία. Τους απαντάω με ναι, όχι. Κουνάω το κεφάλι μόνο, γιατί τίποτα άλλο δεν μπορούσα. Σπασμένο το ένα χέρι, κρεμασμένο. Το άλλο με εξωτερική οστεοσύνθεση σμπαράλια και εγώ κοντά 20 κιλά κάτω. Αδυναμία. Είχα σπάσει τη λεκάνη μου, περπάτησα μετά από 3 μήνες. Όταν ήρθα δηλαδή χαλκίδα, που γύρισα σπίτι μου. Δεν ήξερα, είχα καταλάβει ότι είχε γίνει κάτι. Ότι έχω τρακάρει το είχα καταλάβει. Δεν ήξερα πού και τι. Είχα φτιάξει μια δικιά μου ιστορία σε άλλο μέρος. Το οποίο μου είπαν μετά. Και μετά μου ήρθε η εικόνα το που έχω τρακάρει. Και τους ρώτησα τι μέρα είναι. Και μου λένε είναι Σάββατο. Και εντωμεταξύ εγώ είχα τρακάρει Τετάρτη. Και μου φάνηκε περίεργο ότι έχουν περάσει 3 μέρες. Και μου είπαν ότι έχουν περάσει 10, ότι είναι το επόμενο Σάββατο. Έχω φάει 17 ολικές. Αν τα βάλουμε σαν μεμονωμένο χειρουργείο, γιατί μπαίναν 2-3 ειδικότητες κάθε φορά. Έχω κάνει πάνω από 30. Με ένα πρόχειρο υπολογισμό, το οποίο θα σας φανεί μεγάλο σαν τέτοιο, σαν ποσό, με ένα πρόχειρο υπολογισμό που έχω κάνει με τον αδερφό μου, έχω πάει πάνω από 150 χιλιάρικα. Αυτό που βλέπετε δηλαδή σαν μπρίκα μπροστά σας, ναι, στοιχίζει πάνω από 150 χιλιάρικα. Μετά από την άφηξη ενός σοβαρού τροχαίου περιστατικού, ο χρόνος δράσης μας πρέπει να είναι όσο δυνατόν συντομότερος. Και αυτό γιατί έχει δειχθεί ότι η πρώτη ώρα είναι η ώρα στην οποία μπορεί να παρέμβεις και να σώσεις τον ασθενή με τη βοήθεια του αλγόριθμου, του Ευαγγελίου του Πολυτραυματία, όπως λέμε, του ATLS. Με συγκεκριμένο τρόπο, με χορήγηση υδρών, με μέτρηση ζωτικών σημείων, με διάφορες αλληλουχίες ενεργειών, οι οποίες δεν είναι τις παρούσες να αναλύσουμε. Απομακρυνόμενος από αυτό το χρονικό περιθώριο της μίας ώρας, η δυνατότητα παρέμβασης και αντιστροφής βλαβών είναι πολύ μικρότερη. Εκείνο το οποίο πρέπει να μας μείνει είναι ότι δεν είναι πάντα επιτυχής η ανάνυψη και η διάσωση του πολυτραυματία, γιατί δεν μπορούμε να τα βάλουμε με τους νόμους της φυσικής. Δεν μπορεί να έρθει ο άλλος κομμάτια και ο γιατρός να κάνει το θαύμα και να τον βοηθήσει να επιβιώσει. Δυστυχώς, συμβαίνει συχνά. Αυτό φόραγα στη λεκάνη. Εξωτερική οστεοσύνθεση. Πάθα πλάκα όταν μου τη βγάλανε και ήταν μέχρι εδώ πέρα μέσα όλο αυτό. Νομίζω ότι μεταξύ ήταν δύο πόντους μέσα, ναι, δεν το ξέρω τι θα βγει όλο αυτό από μέσα. Και αυτό κάνει 3,5 χιλιάρικα. Εν τω μεταξύ, άμα το πας για τιτάνιο, γιατί είναι τιτάνιο όλο, ναι, κάνει 12 ευρώ το κιλό. Ναι, θα παίρνει 24 από το που λέγα. Το μικρό αυτό το φοράγα στο χέρι αυτό. Από εκεί το σημάδι. Άλλο 1,5 χιλιάρικο αυτό. Αυτό και μετά το κολλάζ που με τη στούκα. Πολλοί μου είχαν πει ότι είναι ψηλό μακάβριο αυτό, αλλά και μετά δεν μου φαίνεται. Αυτό το πέρασα. Πράγματι υπάρχουν επικίνδυνα σημεία στο οδικό δίκτυο και είναι φυσιολογικό κατά την άποψή μας, γιατί το οδικό δίκτυο της περιοχής μας έχει κατασκευαστεί πριν 30 ή 40 χρόνια, που τότε οι κυκλοφοριακές συνθήκες, καθώς και τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούσαν, ήταν σαφώς διαφορετικά σε αριθμούς από ό,τι είναι σήμερα. Εδώ βρισκόμαστε σε ένα επικίνδυνο σημείο στο δρόμο μεταξύ Χαλκίδας-Αρτάκης, όπου στα επόμενα 500 μέτρα συνήθως συμβαίνουν σοβαρά ή θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα. Πρόσφατα έγινε άλλο ένα θανατηφόρο ατύχημα με θύμα έναν 22χρονο δικυκλιστή στα 50 μέτρα από το σημείο που βρισκόμαστε εμείς. Λέμε για επικίνδυνα σημεία. Ναι, υπάρχουν επικίνδυνα σημεία, αλλά γίνονται ακόμα πιο επικίνδυνα από τους ανεύθυνους και επικίνδυνους οδηγούς. Η ανθρώπινη συμπεριφορά αποτελεί στατιστικά την κυριότερη αιτία πρόκλησης τροχαίων συμβάντων σε ποσοστό που αγγίζει το 90%. Ο άνθρωπος που καταναλώνει αλόγιστα αλκοόλ, που αναπτύσσει υπερβολική ταχύτητα, που προβαίνει σε αντικανονικό προσπέρασμα, που μιλά στο κινητό του, είναι ο κύριος υπεύθυνος για την απώλεια ανθρώπινων ζώων στην άσφαλτο. Το τελευταίο χρονικό διάστημα διάβασα μία είδηση στο ίντερνετ που αφορούσε κάποιον που έχει δημιουργήσει έναν λογαριασμό στο Facebook και ειδοποιεί
τους οδηγούς για τα μπλόκα της τροχιάς όπου διενεργούνται αλκοτέστ. Είναι ό,τι πιο ανεύθυνο και ό,τι πιο χειρότερο μπορεί να κάνει κάποιος, γιατί δεν έχει αναλογιστεί ότι ο μεθυσμένος οδηγός που ειδοποιείται από αυτόν μπορεί αύριο το πρωί να του στερήσει ένα αγαπημένο του πρόσωπο. Το Σεπτέμβριο του 2005, στον ορχομενό Βιωτίας, εγώ και η σύζυγός μου απουσιάζαμε σε εργασία. Τα παιδιά μας τα τρία ήταν στο σπίτι των πεθερικών μου, στην πρασιά του πεζοδρομίου του σπιτιού, όταν ένας μεθυσμένος άνθρωπος από τη Ρουμανία πήγε πάνω σε όλα τα παιδιά, θα γινόταν τραγωδία παραλίγο, χτύπησε το ένα το παιδί. Το τραγικό ήταν ότι πήγε να κάνει οπισθοπορία, να κατεβεί από το πεζοδρόμιο, το μάζεψε από κάτω με καταστροφικό αποτέλεσμα. Είχε υποστεί ακροτηριασμό στο ένα του πόδι και είχε συνθλιβεί στο άλλο του πόδι. Αποτέλεσμα αυτόν είναι να έχει νοσηλευθεί αρκετό καιρό στα νοσοκομεία, πάνω από ένα χρόνο συνολικά, και να έχει υποστεί 38 χειρουργικές επεμβάσεις, ορθοπαιδικές, πλαστικές και χειρουργικούς καθαρισμούς. Σήμερα είναι 16 μισό το παιδί, θα πάει Δευτέρα Λυκείου. Δεν έχει τελειώσει με τις επεμβάσεις. Το απομένουν πλαστικές εγχειρήσεις για να αναπλαστεί το δέρμα του στο ένα κυρίως πόδι που έχει συνθλιβεί, όπως σας είπα πρωτήτερα. Και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Καλοπισμό κλπ. Έχετε ένδειξη ότι έχετε καταναλώσει αλκοόλ στα όρια του αυτοφόρου και θα είμαστε υποχρεωμένοι να σας οδηγήσουμε στο τμήμα τροχιάς Χαλκίδας για να ακολουθεί η αυτοφόρη διαδικασία. Λαμβάνει τροχιά τα 25. Τα τροχιά συμβάντα κοστίζουν κάθε χρόνο στο ελληνικό δημόσιο μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Πέρα από τα σωματικά και ψυχικά τραύματα στους παθόντες και στους δικούς τους ανθρώπους, η οικονομική αιμορραγία είναι αδιαφεσβήτητη. Σύμφωνα με στοιχεία της Επιτροπής της Βουλής για την Οδική Ασφάλεια, τα τελευταία 15 χρόνια έχουν δαπανηθεί περίπου 88 δισεκατομμύρια ευρώ για την κάλυψη των συνεπειών των τροχαίων συμβάντων, όπως είναι η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, η απονομή συντάξεων αναπηρίας και η ασφαλιστική αποζημίωση. Το πρόβλημα που μου δημιούργησε είναι ότι λόγω κράνους αυτό το μάτι δεν βλέπω και δεν έχω και καλή κινητικότητα. Ναι, αν φοράγα το κράνος, ναι. Πιθανόν να το είχα και αυτό. Το να μπούμε σε ένα πρώτο ρυθμό, να το πω έτσι, μετά το ατύχημα, περίπου 2 χρόνια μέχρι να βάλει το πρώτο μέλος στο παιδί και να αρχίσει σιγά σιγά να περπατάει, να μπει σε ένα πρώτο ρυθμό η οικογένεια και ταυτόχρονα να μπορούμε να ζούμε φυσιολογικά και με τα υπόλοιπα παιδιά. Έτσι, το καθένα στο σχολείο του, στο ρυθμό του, στις παρέες του, αλλά έχουμε και άλλες συνέπειες και στα άλλα τα παιδιά, στην ψυχή τους, στα συναισθήματά τους, στη ζωή τους. Ένα τροχαίο, πέρα από την απώλεια ή το βαρύ τραυματισμό, έχει και άλλες συνέπειες για την οικογένεια κυρίως και ακολούθως για την κοινωνία και για τη χώρα μας. Στις περισσότερες φορές πολλές οικογένειες διαλύονται, υπάρχουν οι ενοχές, υπάρχει αυτό το γιατί που δεν μπορείς να δώσεις μια απάντηση και βέβαια υπάρχει αυτή η απουσία, ο άνθρωπός σου που σου λείπει και θα σου λείπει μέχρι το τέλος της ζωής. Και ειδικά όταν πρόκειται για γονείς, αυτή η απώλεια είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε έναν άνθρωπο και είναι κάτι που δύσκολα μπορείς να το περιγράψεις με λόγια. Γιατί όλη αυτή η θλίψη, η κατάθλιψη, οι ασθένειες που πολλές φορές προκαλούνται από μια απώλεια, κάνουν κύκλους. Είναι στιγμές που νομίζεις ότι δεν αντέχεις. Πολλές φορές ο χρόνος, παρότι στις περισσότερες περιπτώσεις ο χρόνος είναι γιατρός, είναι νομίζω η μόνη περίπτωση που ο χρόνος κάνει τα πράγματα ακόμη πιο δύσκολα, γιατί ξεδωριάζουν οι μνήμες, ο άνθρωπος σου λείπει και πολλές φορές αισθάνεσαι να φτάνεις και στα όρια της τρέλας. Κάθε μέρα δίνεται ένας ιερός πόλεμος. Ο φορέας που τον διενεργεί ονομάζεται Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Δημιουργήθηκε από την πρωτοβουλία μιας μητέρας που έχασε το γιο της σε τροχαίο. Από την ημέρα που έγινε το Ινστιτούτο, 13 χρόνια τώρα,
Και εγώ και οι συνεργάτες μου αγωνιούμε και αγωνιζόμαστε για να μην νιώσουν άλλοι αυτό που εμείς νιώσαμε και που βιώνουμε. Γιατί αυτός ο πόνος δεν γιατρεύεται και είναι πολύ δύσκολο να τον αντέξεις. Αν είχα δυνατότητα να τον ξαναδώ, θα του περιέγραφα πώς ήταν η ζωή 21 Φεβρουαρίου 2003 μέχρι και σήμερα που μιλάμε. Ορκίστηκα, πήρα πτυχίο, παντρεύτηκα, έκανα δύο παιδιά, αλλά ένα πολύ βασικό είναι ότι δεν πρόλαβα να γνωρίσω τα δύο μικρά παιδάκια μου, τα εγγόνια του. Αν γινόταν κάποιος εκείνη τη μέρα να μου πέταγε και να χάναμε τα κλειδιά, όχι να τα είχε πάνω του, γιατί μπορεί να τον ζάλιζα μέχρι να μου το ξαναδώσει, να τα πέταγε, να μην ξέρω πού είναι. Μεταβείτε σύντομα στο 5 χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Έχει εκτραπεί και ανατραπεί όχημα εκτός οδού. Καλώς, κέντρο ελήφθη, μεταβαίνουμε. Πρέπει να αλλάχθει ριζικά η παιδεία μας, το σκεπτικό μας, το μυαλό μας. Μετά από τόσα χρόνια εμπειρία στα επίπεδα τι έχω να πω στους οδηγούς. Σοβαρευτείτε. Αυτό έχω να πω. Οι συνέπειες μιας στιγμής αφηρημάδας, μιας στιγμής αδρεναλίνης, μπορεί να κρατήσουν για μια ζωή. Μπορεί να χαθεί μια ζωή. Ή ακόμα περισσότερες ζωές. Ζωές που δεν φταίνε, που έρχονται από απέναντι. Το μόνο που μπορώ να τους πω είναι ότι να είμαι παράδειγμα προς αποφυγή.